Φίλες και φίλοι του ένωση.gr, καλησπέρα. Είναι Παρασκευή, είναι 19 Μαΐου. Πλέον μετράμε όλοι μας τις ώρες για τον τελικό του κυπέλου, όπως μετράγαμε τις ώρες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το είπα και την προηγούμενη φορά, το ξαναλέω και τώρα, είναι πολύ μεγάλο το διακύβευμα για την ΑΕΚ της κατάκτησης του κυπέλου και του ντάμπλ δηλαδή. 45 ολόκληρα χρόνια έχει η ΑΕΚ από την τελευταία φορά που κατέκτησε και το πρωτάθλημα και το κύπελο, και νομίζω ότι τέτοιου είδους ευκαιρίες για ένα πολύ μεγάλο κλαμπ όπως είναι η ΑΕΚ είναι τεράστιες και δεν έρχονται και συνέχεια. Και θεωρώ ότι ο πρώτος που το ξέρει αυτό και ο πρώτος που το αναγνωρίζει αυτό είναι ο Ματίας Αλμέιδα, και ας μην είναι πολλά χρόνια στην ομάδα, είναι ένας ποδοσφαιράνθρωπος ο οποίος ανδρώθηκε, το έχω ξαναπεί, σε ένα κλαμπ όπως η River και ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει να τρέφεται ένας σύλλογος από τους τίτλους. Είναι προφανές ότι η ΑΕΚ, ολόκληρος ο οργανισμός ΑΕΚ, όσο υπάρχει ο τελικός του κυπέλου, δεν πρόκειται να ασχοληθεί με οτιδήποτε άλλο πλην του πώς θα κατακτήσει αυτό το double. Είναι ξεκάθαρο αυτό, δεδομένο, και δεν χρειάζεται και πολύ από αυτού ανάλυση. Ωστόσο, παρατηρώ ότι ήδη έχει ξεκινήσει μια κουβέντα που αφορά το τι μεταγραφές θα κάνει, πού θα κάνει μεταγραφές, τι σχεδιασμός θα γίνει, ποιοι παίκτες θα έρθουν κλπ. Λογικό έως ένα σημείο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Από την άλλη μεριά, εγώ προφανώς δεν θα ανοίξω κάτι που δεν έχει ανοίξει η ίδια η ΑΕΚ, που δεν έχει ανοίξει ούτε ο Αλμέιδα ούτε κανείς μες στην ομάδα ακόμα. Θα πω όμως ένα πράγμα για να το έχουμε καλά στο μυαλό μας. Πέρσι το καλοκαίρι ο Αλμέιδα πήρε μια ομάδα που ήταν διαλυμένη. Πήρε μια ομάδα που είχε μείνει εκτός Ευρώπης, μια ομάδα που έκανε μια από τις χειρότερες σεζόν στη σύγχρονη ιστορία της, νομίζω την αμέσως χειρότερη μετά τη χρονιά της μεγάλης καταστροφής. Ήθελε να φτιάξει μια ομάδα από το μηδέν, μια ομάδα από την αρχή. Θα μπορούσε να είχε ζητήσει 18-19 μεταγραφές. Θα μπορούσε. Θα του έλεγε κανείς ότι είναι παράλογος? Κανείς. Ο κόσμος θα του έλεγε μπράβο Ματίας, φτιάξε την ομάδα από την αρχή? Θα του έλεγε. Πόσες μεταγραφές έκανε συνολικά ο Αλμέιδα πριν στο καλοκαίρι? Θα σας απαντήσω. Μόλις 8. Τις λιγότερες των τελευταίων χρόνων, παρότι, ξαναλέω, πήρε μια ομάδα η οποία επί της ουσίας χρειαζόταν φτιάξιμο από την αρχή. Αυτό λοιπόν να το έχουμε καλά στο μυαλό μας. Για να το έχουμε και να το σκεφτόμαστε για το πώς θα κινηθεί φέτος η ΑΕΚ. Η φιλοσοφία του Ματίας Αλμέιδα είναι πολύ συγκεκριμένη και φυσικά την είδαμε πέρυσι το καλοκαίρι. Είδαμε και το αποτέλεσμά της αυτής της φιλοσοφίας σε όλη τη σεζόν που τώρα τελειώνει και φυσικά δεν πρόκειται να αλλάξει τη φιλοσοφία του ο Ματίας Αλμέιδα. Επομένως, πριν αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε και πριν αρχίσουμε να κάνουμε εκτιμήσεις και πριν αρχίσουμε να μπαίνουμε σε μια διαδικασία, ίσως πρώτοι εμείς, παρέλασης ονομάτων, θέσεων, αριθμού, μεταγραφών, ας έχουμε λίγο στο μυαλό μας τι έγινε πέρυσι το καλοκαίρι και πώς κινήθηκε πέρυσι το καλοκαίρι ο Ματίας Αλμέιδα. Αλλά, το ξαναλέω, όλα αυτά από την Πέμπτη και μετά. Μέχρι την Τετάρτη το βράδυ υπάρχει μόνο το κύπελο, υπάρχει μόνο το double, υπάρχει νίκη στον τελικό με τον ΠΑΟΚ και τίποτα άλλο για κανέναν άλλον.